Καλησπέρα, Χρήστατε. Ακούσατε κάτι συγκεκριμένο από το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας στο πώς αντιμετωπίζεται αυτή η τουρκική συμπεριφορά στις Κυπριακές θάλασσες, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή? Συνάντησα και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όχι μόνο αρχηγούς πολιτικών κομμάτων. Συναντήθηκα να πω, εκτός από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, με τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πάνο Ρίγαν που είναι ο Γενικό Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη Νοκουτσούμα που είναι ο Γενικό Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και τον Σταύρο Θεοδωράκη που είναι ο Πρόεδρος του Ποτάμι. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτά τα οποία έχω ακούσει και σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις της Τουρκίας, την επιθετικότητα την οποία επιδεικνύει στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, αλλά και σε ό,τι αφορά την ανάγκη επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Από εκεί και πέρα, αγαπητέ Χρήσανθε, αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορώ να μιλώ εγώ από μέρους τους. Είναι ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να ερωτηθούν ήδη. Εγώ θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί θεωρώ ότι αυτά τα οποία έχω ακούσει βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Και πάντως υπάρχει ένα σχέδιο αντιμετώπισης αυτού που όλοι βιώνουμε τις τελευταίες εβδομάδες ή μήνες, Εντάξει, θα έλεγα ότι συγκλίνουν όλες οι απόψεις στην ανάγκη να υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης. Όλοι συμφωνούν ότι δεν είναι με την κλιμάκωση της έντασης που θα επιληθεί το πρόβλημα, αλλά με την αποκλιμάκωση. Ναι. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επανέναρξη των συνομιλιών, αυτό εικάζω ότι θα πρέπει να περιμένει πρώτα, αφού πρώτα διευθετηθεί το άλλο που μόλις περιγράψατε, έτσι. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο συνάστηση με τον τερματισμό της ΝΑΤΕΚ, είναι και όλα αυτά τα οποία έχει ζητήσει ο Γενικό Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή να υπάρχει μια ταυτότητα στόχου από την πλευρά των δύο ηγετών και σε ό,τι αφορά την λύση του Κυπριακού αλλά και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και να τον πείσουν για την πολιτική τους βούληση. Ως εκ τούτου δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι με τον τερματισμό της ΝΑΤΕΚ ξεκινούν διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό. Αυτή είναι η δική μας επιθυμία. Αν θα γίνει ή όχι, όταν λέω η δική μας εννοώ το ΑΚΕΛ. Αν θα γίνει ή όχι, θα εξαρτηθεί και από τον κύριο Αναστασιάδη και τον κύριο Ακιουτζή, αλλά και από την ίδια την Τουρκία πρωτίστω. Μάλιστα. Υπογραμμίζω και σημαίνω, κύριε Κυπριανού, πάντως ότι είστε ικανοποιημένος από ό,τι ακούσατε, με ό,τι αυτό σημαίνει και μπορεί να μεταφράσετε. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλά, ευχαριστώ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από την Αθήνα. Τσουνάμι γεωτρήσεων στην Κυπριακή ΑΟΣ, εξαγγέλει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κρατικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρος, απάντηση στις τουρκικές απειλές. Την ίδια στιγμή, μιλώντας στο Euronews, συστήνει σε όλους ψυχραιμία. Το ρεπορτάζ είναι του Νικόλα Μαρκαντώνη. Με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα απαντάει η Λευκοσία στις απειλές της Άγκυρας. Μιλώντας στο Euronews, ο επικεφαλής της Κρατικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου υπέδειξε ότι παρά την καθυστέρηση στο στόχο